Η ίδρυση της Μονής με την προσανημία Μακρινός, σε αντιδιαστόλη προς άλλους ναούς του Αγίου Ιωάννου που ευρίσκονται εντός και πλησίων των Μεγάρων, χάνεται στο απότατο παρελθόν. Δύο παραδόσεις εμφανίζονται ως οι επικρατέστερες. Δύο μοναχοί από την Κωνσταντινούπολη, έχοντας μαζί τους λείψανα και την εικόνα του Τιμίου Προδρόμου, θέλησαν να θεμελιώσουν στο σημείο αυτό μονή, αλλά διώχθηκαν από πειρατές, αφού πρόλαβαν να κρύψουν τα λείψανα και την εικόνα στο λοφίσκο νοτιοανατολικά της σημερινής μονής που λέγεται Εύρεσης. Αργότερα, ένας βοσκός βρήκε τους κρυμμένους πνευματικούς θησαυρούς. Έτσι εξηγείται και η αφιέρωση του Καθολικού στην τρίτη έβρεση της τιμίας κεφαλής του Προδρόμου. Σύμφωνα με τη δεύτερη παράδοση, ιδρυτής υπήρξε Όσιος Μελέτιος, 11ος αιώνας, του οποίου το τυπικό εφαρμοζόταν στη Μονή, εκδοχή που είναι και η επικρατέστερη. Κτισμένη σε υψόμετρο 200 μέτρων και σε απόσταση 3,5 χιλιόμετρων από την ανατολική ακτή του Κορινθιακού κόλπου, 22 χιλιόμετρων από τα Μέγαρα, δέχθηκε επανειλημμένως πειρατικές επιδρομές αγαρινών και φράγκων, που κάθε φορά την απογύμνωναν από τους κοιμηλιακούς θησαυρούς της. Στη Βυζαντινή περίοδο, άγνωστο ακριβώς πότε, καταποντίστηκε από μεγάλο σεισμό. Ευρήματα πρόσφατα μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η Μονή ήταν κτισμένη σε άλλο σημείο, ενώ στη σημερινή της θέση υπήρχε το κημητήριό της. Η υπάρχουσα στο τέμπλο επιγραφή με ημερομηνία 1772 μαρτυρεί ότι το Καθολικό έχει επανακτιστεί, ενώ η Μονή βρισκόταν σε ακμή περί το έτος 1730. Από τα γενικά αρχεία του κράτους εξάγεται με αδιάσυστα στοιχεία ότι η Μονή ήταν κάτοχος αξιόλογης κτηματικής περιουσίας, ενώ διατηρούσε ελαιοτριβία, τρεις αλευρόμηλους στο μάζι και το μήλο του κόκαλη. Επομένως, θα περιλάμβανε στη δύναμή της πολλούς μοναχούς. Εξαιτίας της δυνάμεως και του πλούτου, η συμβολή της στη διατήρηση της ελληνοορθόδοξης αυτοσυνειδησίας των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής υπήρξε σημαντική. Διατηρούσε κρυφό σχολείο στη θέση Λούμπα. Πολλά συνέσε έφερε και στον αγώνα της ανεξαρτησίας. Λόγω θέσεως, πλησίων της οδού που συνέδεε τη στερεά Ελλάδα με την Πελοπόννησο, και διότι με άδεια των Τούρκων οι μοναχοί ήταν οπλισμένοι για να αποκρούν πειρατικές επιδρομές, πρωτοστάτησαν στην επίθεση των Δερβενοχωρίων εναντίον του Δράμαλη, ενώ περιβόταν από τα Γεράνια προς το Μοριά, με επικεφαλής τον ηγούμενό τους Παΐσιο Ζωγράφο. Αποτέλεσμα ήταν ο Δράμαλης να χάσει ένα ή τρία από τα 6 κανόνια που είχε μαζί του. Του τα άρπαξαν οι μοναχοί και τα άλλα παλικάρια από τα Δερβενοχώρια. Το πλήγμα που δέχτηκε ο Δράμαλης ήταν σημαντικό. Αυτό, και ειδικά η αρπαγή των κανονιών, είχε επιπτώσει στη μάχη των Δερβενακίων και στην άλωση της Τριπολιτσάς. Σε έγγραφο του 1825 αναφέρεται ότι και τότε στρατολογήθηκαν μοναχοί του Αγίου Ιωάννου Μακρινού. Μετά την απελευθέρωση, η Βαβαροκρατία κατάφερε οδυνηρό πλήγμα κατά των μοναστηριών. Με το διάταγμα της 25 Σεπτεμβρίου 1833 διέλυσε εκατοντάδες. Μεταξύ αυτών και του Αγίου Ιωάννου Μακρινού. Σε χειρόγραφη αναφορά του Νοεμβρίου 1834, που απόκειται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, αναγράφεται ότι οι πατέρες της Μονής Φανερωμένης Σαλαμίνος, επί παρουσία του κατά την Επισκοπή Αιγίνης Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου και του Επάρχου Μεγαρίδος, παρέλαβαν τα Ιερά Σκεύη, βιβλία, άμφια και κοιμήλια των διαλυθέντων μοναστηρίων του Αγίου Νικολάου Σαλαμίνος, του Αγίου Ιεροθέου Κυπαρισίου και του Προδρόμου Ισμάζη. Ακολουθεί αναλυτικός κατάλογος των παραδοθέντων. Η λοιπή περιουσία εκποιήθηκε από το νεοσύστατο κράτος υπέρ του ταμείου του, κτήματα, βόδια, γελάδες, εγωπρόβατα και μελίσια. Τα ελαιόδεντρα τα διαχειρίζονταν η κυβέρνηση. Οι μήλοι νοικιάζονταν συνήθως για 25 χρόνια. Ακόμα και η Μονή νοικιάστηκε για 30 αργύρια. Μετά το έτος 1861 δεν υπάρχουν εξακριβωμένα στοιχεία για το εγκαταλειμμένο μοναστήρι. Μόνο την ημέρα εορτής του Τιμίου Προδρόμου
οι μεγαρίτες πανδημοί εξήρχονται στην πόλη και πεζοπορούντες έφθανον στην Μονή δια να συνεορτάσουν, να εκπληρώσουν τα τάματά τους και στη διάρκεια του τριήμερου εορτασμού να τελέσουν και τη βάπτιση δεκάδων παιδιών που είχαν γεννηθεί με τις πρεσβείες του Αγίου. Οι συνέπειες της εγκαταλείψεως δεν άργησαν να φανούν. Η Μονή μεταβλήθηκε σε ερείπια. Διατηρήθηκαν μόνο ο μικρός ναός και λίγα υπόστεγα, ενώ η κτηματική περιουσία μοιράστηκε στους γεωργούς. Οι ιερείς από τα Μέγαρα έφθαναν κάπου-κάπου για να λειτουργήσουν τον Άγιο, ώσπου στη δεκαετία του 1950 σχηματίστηκε στην πόλη αυτή μια μικρή συνοδεία ευσεβών γυναικών υπό την πνευματική καθοδήγηση του αρχιμανδρίτου Δαμασκηνού Κατρακούλη και της ηγουμένης Μακρίνας. Και το 1960, επί Μητροπολίτου Αττικής και Μαγαρίδος Ιακώβου, και με την υπόδειξή του, η συνοδεία άφησε τον κόσμο και στις 14 Ιουλίου εγκαταστάθηκε στην ερυπωμένη Μονή. Στις 24 του μηνός έγινε η κουρά των 4 πρώτων μοναχών και από την επόμενη ημέρα άρχισε το επίμοχθο έργο για την ανασυγκρότηση της Μονής με τη συμπαράσταση 70 με 80 εθελοντών. Σε διάστημα 20 μηνών η Ιερά Μονή αναστηλώθη, το ταπεινόν ναίδριον έγινε περικαλής ναός και ολοκληρώθηκαν σχεδόν όλα τα κτίρια αυτής, ώστε όλοι απέδωκαν αυτό εις θαύμα. Εκτίστησαν κελιά, τράπεζα, μαγειρίων, μαγκηπίων, δηλαδή φούρνος, εργαστήρια, αρχονταρίκια, επισκοπίων, ξενώνες, φιάλια αγιασμού, καθώς και τα εκτός της Μονής παρεκκλήσια Γενεσίου της Θεοτόκου, Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου και το προσκυνητάριον του Εσταυρωμένου, το παρεκκλήσιον του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Κημητηρίου, και στον νοτιοανατολικό της Μονής ευρισκόμενο λόφο της Ευρέσεως, το χαριέστατο παρεκκλήσιον του προφήτου Ηλίου. Η αδελφό της, εκτός από την προσευχή και την άσκηση, με εργασία και μόχθο, πέτυχε να αγοράσει τα πέριξ της Μονής κτήματα για λόγους ασφαλείας. Το 1970 δέχθη την ευλογία της μετακομιδής τεμαχίου του Ιερού Λιψάνου από το αριστερό χέρι του Τιμίου Προδρόμου, από το αποκείμενο στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως Μετεώρων, μετά από ενέργειες του τότε Μητροπολίτου Νικοδήμου. Η Μονή δοκιμάστηκε και υπέστη αρκετές ζημιές το 1981 από τους σεισμούς που είχαν ως επικεντρό τους τις Αλκιονίδες νήσους στον Κορινθιακό κόλπο. Το καθολικό του μοναστηριού, αν και είναι ο παλαιός κημητηριακός ναός, μετά τη ριζική ανακαίνισή του το 1972, είναι ιδιαίτερα κατανυκτικός και μεγαλοπρεπής. Εντυπωσιακός εξωτερικά ο ναός, κατανήσει εσωτερικά τον προσκυνητή. Η τάξη και η ευπρέπεια υποπίπτουν αμέσως στην αντίληψή του. Οι εικόνες των ξυλόγλυπτων προσκυνηταριών και του κτιστού τέμπλου, που χρονολογείται από το 1772, οι λειψανοθήκες με τα χαριτόβρητα τεμάχια του σκηνώματος των Αγίων, οι κανδύλες, οι κατάγραφοι από αρίστης βυζαντινής τέχνης νεότερες τοιχογραφίες, μαζί με τις ελάχιστες διασωθήσεις παλαιές, ανυψώνουν το νου και την καρδιά σε σφαίρες ουράνιες. Τα υπόλοιπα κτίσματα της Μονής σχηματίζουν το παραδοσιακό ορθογώνιο σχήμα και υψώνονται σε δύο ορόφους. Στο ισόγειο βρίσκονται οι κοινόχρηστοι χώροι, αρχονταρίκια, γεροντικά, τράπεζα πλούσια εικονογραφημένη, το παλαιό μαγειρίο και αποθήκες, το θυρωρείο, το συνοδικό για συνάξεις και επίσημες τελετές της αδελφότητος. Στο δεύτερο όροφο βρίσκονται κυρίως τα κελιά και το επισκοπείο. Στο συγκρότημα υπάρχουν και τα παρεκκλήσια Γενεσίου της Θεοτόκου και Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου, με θαυμάσιες και πρωτότυπες τοιχογραφίες. Καθώς η αδελφότητα αυξήθηκε σε αριθμό μελών, το 1980 στην νοτιοδυτική πλευρά της Μονής κτίστηκε νέο τετραόρφο κτίριο, στο οποίο στεγάστηκαν η νέα μεγάλη τράπεζα, πλούσια γεωγραφημένη από τις μοναχές, το νέο ευρύχωρο μαγειρίο, το κελάρι, το αρτοπείο, κελιά και άλλοι βοηθητικοί χώροι. Στο δεύτερο όροφο εγκαταστάθηκαν τα εργαστήρια, όπου συνάγονται όλα οι μοναχοί και εργοχειρούν, συνδυάζουσε την άσκηση του σώματος με την προσευχή. Στον τρίτο όροφο είναι το αγιογραφείο και τα υπόλοιπα κελιά.
Εκτός του συγκροτήματος είναι το κημητήριο με τον αίδριο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, οι ξενώνες, ο κήπος και οι εγκαταστάσεις για τα ζώα, το κυροπλαστείο, αποθήκες και λοιποί βοηθητικοί χώροι. Όλα σε ένα απέριτο και όμορφο σύνολο που δένει θαυμάσια με το φυσικό περιβάλλον. Η Μονή έχει την ευλογία να φυλάσσει μεταξύ των Λιψάνων, τεμάχιο της αριστεράς χειρός του προδρόμου, άγιο νέμα από την κεφαλήν του και τεμάχιο τιμίου ξύλου. Στο κοιμηλιοφυλάκιό της υπάρχουν χειρόγραφα, παλές εκδόσεις, εικόνες, σκεύη και άμφια, ενώ εκτίθενται και άφθαστου κάλου σύγχρονα έργα των αδελφών της Μονής. Χρυσοκέντητη επιτάφη, αρχαιρατικές στολές, φελόνια, καλύματα Αγίας Τραπέζης. Ιδιαίτερης αξίας, πραγματικό εργοτέχνης, είναι ο επιτάφιος της ουσίας Μακρίνης και ντυμένος μεταξύ των ετών 1985 με 90, δώρο της αδελφότητας στην ηγουμένη Μακρίνα. Η πολυάριθμη αδελφότητα, εκτός από τα συνήθη μοναστικά διακονήματα, θητεύει και καλλιεργεί με θείο ζήλο την αγιογραφία, την κεντητική, την ιεροραπτική, ακολουθώντας το παράγγελμα του Οσίου Αθανασίου του Αθωνίτου. Ψυχή νύφε ή να σωθείς, σώμα έργασε ή να τραφείς. Επίσης, επεδίωξε την αδελφική αναστροφή με μελλοντικές αδελφότητες, φιλοξενεί νεάνιδες από τις ιεραποστολικές χώρες της Αφρικής ή παιδιά χριστιανικών ιδρυμάτων προστασίας. Χωρίς να αλλοιώνουν την παράδοση του Ανατολικού Ορθοδόξου Μοναχισμού, πληρούν με τον παραδοσιακό τρόπο την εντολή της αγάπης.